Από το μένουμε σπίτι, προσπαθούμε να περάσουμε στο μένουμε ασφαλής. Κεντρικό πρόσωπο για το νέο μήνυμα, φοράμε μάσκα και μένουμε ασφαλής. Είναι η αγαπημένη Βίκη Σταυροπούλου που είναι απόψε μαζί μας. Να την καλησπερίσω από απόσταση, όπως επιτάσσει η περίοδος. Βίκη, δεν φοράς καλησπέρα, μάσκα Νίκη. Μέσω Skype. Καλησπέρα, Νίκη μου. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε σένα και σε όλους τους τηλεθεατές. Με υγεία να το περάσουμε. Πόσο δυσκολεύτηκες, Βίκη, να φτιάξεις τη μάσκα που στο βίντεο την κάνεις πολύ γρήγορα? Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι δεν δυσκολεύτηκα καθόλου και δεν φημίζομαι για την οικοκυροσύνη μου. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξουμε τη μάσκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βοήθησα και εγώ έτσι όσο μπορώ, όπως οφείλουμε να κάνουμε όλοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνουμε. Υπήρχαν φυσικά sites που έλεγαν πώς να φτιάξουμε μια μάσκα. Αλλά όπως ξέρεις, Νίκη μου, δεν έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν παππούδες, γιαγιούλες στα χωριά που δεν μπορούν να μπουν στα Βίκη site. Βίκη, έχει απήχηση αυτό το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι εσύ πήρες την απόφαση να λάβεις μέρος αφιλοκερδός, ακριβώς γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κρίσιμες οι περιστάσεις που περνάμε, έτσι. Σαφέστατα, αλίμονο εννοείται, βέβαια. Αισθάνομαι ότι έχει λειτουργήσει. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι από τις αντιδράσεις του κόσμου και τώρα σήμερα που βγήκα λίγο, θα σου πω μετά που πήγα, Νίκη μου, αλλά και από τη σελίδα που έχω στο Instagram. Ο κόσμος αισθάνομαι ότι το έχει αντιληφθεί και περνάει καλά. Πάντα θα υπάρχουν, άκου τι είπα και περνάει καλά, ενώ και έχει ενημερωθεί, το έχει καταλάβει εύκολα πώς μπορεί να το κάνει. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν μια διαφορετική άποψη. Mm-hmm. Δεν θα μείνω σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά είναι αστείο όταν ζούμε τόσο κρίσιμες στιγμές να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά και να βγάζουμε θέματα πολιτικά και να δημιουργείται mm-hmm. μια διχόνοια. Mm-hmm. Πρέπει να συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που κάναμε ως τώρα, και εγώ αισθάνομαι υπερήφανη ως Ελληνίδα, γιατί λειτουργήσαμε πολύ ενωτικά, υπεύθυνα, με συνέπεια, και ελπίζω, επειδή είδαμε και τα αποτελέσματα, το ίδιο να κάνουμε και σε αυτό το δεύτερο στάδιο. Στο μένουμε ασφαλείς, στο φοράμε μάσκα. Βίκη, είπες ότι θα μας πεις που πας. Εγώ φαντάζομαι ότι θα μας πεις ότι πας σε κάποιο γύρισμα του Just the Two of Us. Αλήθεια, από ό,τι κατάλαβα εκεί, εξετάζεστε διαρκώς για κορονοϊό, έτσι? Είναι αλήθεια. Και έχετε και τα plexiglass, βέβαια, στον αέρα. Έτσι. Το Just the Two of Us, ενώ παίζεται Σάββατο στις 9 το βράδυ, το γυρίζουμε την Τρίτη. Κάθε φορά, λοιπόν, είχαμε κάνει ένα γύρισμα λίγο πριν την μεγάλη πανδημία. Mm. Σταματήσαμε γιατί αυτό ζητήθηκε. Και τώρα που ξαναρχίσαμε, παίχτηκε προχθές το πρώτο επεισόδιο στην επάνωδό μας. Όχι, συγγνώμη, κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Τίποτα κάνουμε, Βίκη μου. Σε ευχαριστούμε θερμά εμείς εδώ. Πάγω σε εικόνα, αλλά ακούμε το γέλιο σου που είναι πάντα ζεστό. Σε ευχαριστούμε πολύ.